Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, στην εκπομπή μας στο YouTube, στο liverpool.gr/tv. Μεγάλη μέρα σήμερα. Βραδιά, τεράστια. Μέρα Champions League και βραδιά φυσικά, μια στιγμή θα γίνει βράδυ. Να πούμε ότι για μας τους Liverpoolians οι βραδιές της Champions League είναι ιδιαίτερες και φυσικά τις απολαμβάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα είναι και ιδιαίτερα για τη City βασικά, γιατί δεν θα έχουν ξαναζήσει άνθρωποι τέτοια ατμόσφαιρα από τα Ναι, όντως. Έχουν ξαναφτάσει στην φάση των 8 ναι. Και των 4 έχουν πάει μια φορά. Όπως αλλά πολύ σωστά είχε πει, νομίζω, ο Καραχέρ. Συγχρονέστε με τους παλέμους, δεν θα πάω πολύ καλά τις δηλώσεις, επειδή διαβάζω πάρα πολλά. Είχε πει ότι η City δεν θα έχει ξανανιώσει την καυτή, τόσο καυτό το Anfield, όσο θα το νιώσει απόψε στο Champions League. Όντως. Γιατί κατά ψέματα, άλλο το Champions League, άλλο η Premier League. Μάλιστα. Λοιπόν, ιστορία αναμετρήσεων για να κάνουμε κάποια πράγματα ανάλυση των δύο ομάδων και του τι μπορεί να δούμε απόψε, μιας και έχει διαφορετική αίσθηση το παιχνίδι, καθότι έχουμε προϊστορία στην Premier, αλλά το Champions League είναι Champions League. Βλέπουμε εδώ και οι δύο προπονητές κοιτάνε το Champions League. Αυτό. Κλεφτά, εμείς κλεφτά. City το γλυκοκοιτάζει περισσότερο, θα έλεγα. Ναι. Με τα λεφτά που έχει δώσει. Εμείς στην τελική ανάλυση, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ας το βλέπουν είναι φωτογραφία. Εμείς έχουμε το γνήσιο στο μουσείο. Εμείς να κάνουμε τώρα. Το πέμπτο είναι και το γνήσιο. Και έχουμε και πολλά. Κάντε ό,τι θέλετε όλοι σας. Πανηγυρίζει ο ένας που έχει πάρει, ξέρω εγώ, τρία. Ο άλλος δύο, ο άλλος ένα, ο άλλος κανένα. Ο άλλος πήρε το πρώτο στο Λονδίνο. Και τι έγινε, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι έχω το γνήσιο στο μουσείο. Ελάτε να το γνήσιο. Γιατί όλοι οι άλλοι έχετε μόνο τα αντίγραφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε η ιστορία αναμετρήσεων, η οποία φυσικά είναι μόνο σε εγχώρια, σε διοργανώσεις. Είναι υπέρ μας βέβαια. Είναι υπέρ μας βέβαια και ειδικά στο Anfield είναι υπέρ μας. Καταιγιστικό στο Anfield. Όμως εδώ συζητάμε για βραδιά Champions League και είναι διαφορετικός. Είναι τα διαφορετική πάντα. Η αίσθηση. Τα είναι τελείως. Γιατί είναι τα εκτός έδρας γκολ, είναι η ατμόσφαιρα, είναι το feeling, είναι ναι. Το πόσο θέλει κάθε ομάδα να περάσει την επόμενη αυτό, φάση. Αυτό. Είναι να δούμε πολύ. Λοιπόν και τη φόρμα των δύο ομάδων. Στα τελευταία 6 παιχνίδια η Λίβερπουλ έχει μία ισοπαλία, μία ήττα. Εντάξει, για την ήττα ξέρουμε πώς έγινε, τα ξέρουμε, τα έχουμε ξαναπεί. Η City έχει μία ήττα από τη Βασιλεία. Από τη Βασιλεία. Που δεν άκουσα πολλούς, ας πούμε, και λένε εντάξει, είχε κριθεί το πρώτο μάτς. Ναι, οκ, είχε κριθεί παιδιά, αλλά στο δεύτερο μάτς που ιτήθηκε η City, ιτήθηκε πρώτον εντός έδρας. Και δεύτερον, έπαιζε με τους βασικούς της. Ναι. Δεν έπαιζε με τα δευτερότριτα. Έπαιζε με βασικούς. Έπαιζε με βασικούς. Και φυσικά είχαν κίνητρο να κερδίσουν γιατί κατά ψέματα είναι τα λεφτά. Βέβαια. Τα οποία και μην νομίζετε επειδή έχουν Άραβες ότι δεν τους μοιάζουν. Προφανώς. Και η Βασιλεία. Και μια ήττα τώρα από τη Βασιλεία μέσα στο Etihad με βασικούς είναι πλήγμα, έτσι. Εντάξει, είναι επικοινωνιακό πλήγμα, αν θέλεις. Είναι γιατί η Βασιλεία, εντάξει, ήρθε τιμή τη. Έχασε 1-4 και ήρθε και πήρε διπλό. Σου λέει αποκλείστηκα με το κεφάλι ψηλά. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στην επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με τις εμφανίσεις συνολικά της αναδιοργάνωσης της City. Για το πρωτάθλημα το ξέρουμε τι έχει γίνει. Εντάξει, συντριπτικά. Έχει εξαιρετική παραγωγή και γκολ και φάσεων. Βλέπετε ότι έχει σχεδόν 18 γκολ, 18 σούτ ένα παιχνίδι. 89% passing accuracy. Εντάξει. Καλό βράδυ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και στο Champions League έχει 8 σε 8 παιχνίδια, 19 γκολ, 13 σούτ ένα παιχνίδι. Δεν περνάνε απαρατήρητα, εντάξει, την ξέρουμε. Πάμε για το δούμε που είναι δυνατή το ξέρουμε, το που είναι αδύνατη όμως μπορούμε να δούμε στην επόμενη κάρτα, όπου είναι λίγα. Λοιπόν, αλλά πρέπει να εστιάσουμε εκεί κακά τα ψέματα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο Γκουαρντιόλα σε χθεσινές του μάλλον δηλώσεις είπε, μεταξύ άλλων για την επιθετική τριπλέτα, ανέφερε και το Van Dijk και τις στατικές φάσεις και το ψηλό παιχνίδι. Δεν το ανέφερε και τυχαία. Δεν το ανέφερε τυχαία, γιατί βλέπουμε εδώ στην κάρτα ότι στον αέρα έχουν θεματάκια. Στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ κακή η City. Έχουν θεματάκια. Και στη μένα τα δικά μας, με Van Dijk, έχουμε. Και επίσης, επειδή είναι επιθετική ομάδα, αντιμετωπίζει κατά πάσα πιθανότητα ένα παρόμοιο πρόβλημα μας, αν και εμείς το έχουμε σουλουπώσει πάρα πολύ, στο κομμάτι ότι δεν μπορεί να σταματήσουν από τον αντίπαλο να κάνει φάσεις. Βέβαια, έχουν εξαιρετική παραγωγή σε γκολ, έτσι, φάσεων και γκολ.
μάλλον παραγωγή φάσεων που καταλήγουν σε γκολ, να το λέω σωστά. Mm-hmm. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε τους παίκτες τους, τις κάρτες πιο πολύ, μια συγκεντρωτική κάρτα με τα δεδομένα των παίκτων. Πρώτο σκόρο Αγκουέρο με 21 γκολ, το ξέρουμε αυτό. Sterling, ο οποίος θα είναι το βράδυ στην αποστολή, εκτός αν συμβεί κάτι μες τη μέρα. Sterling δεύτερος με 16 και εγώ βλέπω έναν παίκτη, τον Σανέ, πέρα από τον Χέσους, ο οποίος έλειπε λόγω τραυματισμών. Ο Σανέ όμως για extreme 9 γκολ είναι αρκετά καλός. Και ο Sterling 16. Ναι, και ο Sterling 16. Έχουν καλή παραγωγή. Έχουν πολύ καλή παραγωγή. Φερναντίνιο με 2,8 και ο Ταμέντι με 2,6 και Κομπανί με 2,5. Προσέξτε, παρότι δεν είναι καλή στο ψηλό παιχνίδι, αλλά όμως δεν είναι και άφαντη. Δεν είναι άφαντη. Αυτό όμως που εντυπωσιάζει ότι ο Κομπανί αυτό το 2,5 το έχει σε πολύ λιγότερα παιχνίδια από τους πάνω 2. Ναι. Ο Ταμέντι είναι ο πρωταθλητής της City σε κάρτες. 8, Φερναντίνιο 6. Ναι. Σίλβα, Στέρλινγκ, εντάξει, οκ. Εκεί που θέλει προσοχή είναι ο De Bruyne, τέλος πάντων. Και όχι μόνο αυτός, Γιάννη, γιατί... Σίλβα και Σανέ είναι θανατηφόροι. Είναι εγκέφαλος ο De Bruyne. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχουν τρεις παίκτες διψήφιο αριθμό assist, εκεί κάπου λες, όπα. Αυτό. Όπα, ποιος θα τους μαρκάρει αυτούς. Πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται όσον αφορά το πώς βάζουν γκολ, πώς φτάνουν στα γκολ και πώς αναπτύσσουν παιχνίδι ή αναπτύσσουν παιχνίδι αντιπαλί τους απέναντι σε αυτούς. Επιθετικά λοιπόν η City από ανοιχτό παιχνίδι 28, είναι πολύ καλή παραγωγή αυτή. 6 στη μένα, μιλάμε για εκτός έδρας, παιδιά. Δεν είναι όλο το πρωτάθλημα αυτό. Είναι εκτός έδρας. Το βλέπετε και στην επιλογή. Είναι away και 4. Ναι. Δηλαδή εκτός έδρας υπέρ. Και μπροστά, 28, 6, 2 και 1. Και πάρα πολύ δυνατή. Πίσω βλέπετε ότι τα πράγματα είναι στριμωγμένα. Δηλαδή δεν δέχεται και τόσα γκολ όσοι νομίζουν. Δηλαδή δεν είναι και σουρωτήρι. Δεν είναι σουρωτήρι αμυνά του. Α, μην κοιτάμε που ήρθε στο Anfield και φάγε 4. Ναι, δεν έχει. Πόσοι δεν βάλαν 4 φέτος. Ναι. 4 τσίβελ κανένα. Μπράβο. Α. Και στην Αγγλία και στο πρωτάθλημα μόνο η Liverpool την έχει κερδίσει. Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο passing game το οποίο έχει κοντά στι 700 κοντινέ πάσε. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας. 49 μακρινές, μία σέντρα. Αυτό που βλέπετε είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνει και η Λίβερπουλ. Ναι. Τι έχω μπροστά, Αγκουέρο. Θα πάρει κεφαλιά ποτέ. Όχι. Δεν σεντράρω. Δεν σεντράρω, φίλε. Δεν μιλάω για τις σέντρες τις χαμηλές. Οι σέντρες χαμηλές, εντάξει. Εντάξει, μακρινές μπαλιές κλπ. Okay. Αυτές θεωρούνται ίσως και κοντινές πάσες, ίσως δεν ξέρω και εγώ πώς θεωρούνται. Αλλά crossing, μία. Δεν μπορείς εσύ που είσαι η Λίβερπουλ και μπροστά το Φιρμίνο μπαπα μπουπα εκεί να βγάζεις 15 σέντρες στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε και τις πάσες πώς αναπτύσσουν την αντίπαλή τους. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα πώς δεν αφήνει να αναπτυχθεί παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα. 222 είναι από τα χαμηλότερα που έχω δει. Mm. Με 64 μακρινές και 10 σέντρες. Προσέξτε τώρα. Ενώ κάνουν μία σέντρα, έχουν δεχτεί 10. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι. Κλειστή άμυνα. Προφανώς τους στοχεύουν στο ψηλό παιχνίδι. Όχι τόσο γιατί δεν το αφήνουν. Βλέπεις όταν έχουν 2-22, οι άλλοι αναγκάζονται και κάνουν σέντρα και εκεί δεν αφήνει. Άρα το κέντρο φυσικά φυλάει γιατί παίζουν all around οι παίκτες. Προχωράμε λοιπόν να δούμε για κάποια πραγματάκια τα οποία τα ξέρουμε, που τα βλέπουμε πάντα. Να δούμε λοιπόν εδώ πώς αναπτύσσεται εκτός έδρας. Πραγματικά 35-35-30. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό πράγμα σε ομάδα. Ακριβώς, έτσι. Είναι, ναι, είναι απόλυτη ισορροπία. Δεν ξέρεις από πού θα σου Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δεν είναι όπως ας πούμε λέγαμε, θυμάμαι με τη United ότι. Ήταν 45% ξέρω δεξιά και 20 κάτι. Ναι, και έλεγες ότι εντάξει θα χτυπήσουν από εκεί. Αυτοί και αριστερά και δεξιά 35 τέλος. Παντού. Και εντάξει, είναι κλασικό, δεν έχουμε ανακαλύψει την Αμερική. Το κέντρο με 44%. Προσέξτε τώρα, αναπτύσσεται πολύ τα άκρα, βαράνε όμως από τον άξονα. Χτυπάνε λοιπόν σουτ από τον άξονα. Αυτό. Και το 51% σουτ είναι μέσα στην περιοχή. Δηλαδή σου πατάνε περιοχή ό,τι και να γίνει. Το κλασικό τίκι τάκα που έλεγε. Το τίκι τίκι της Μπαρσελόνα. Της Μπαρσελόνα που το έχει εξελίξει βέβαια ο Πεπ. Δεν είναι πλέον το. Για μένα προσωπικά κακό ποδόσφαιρο. Το να μπαίνουμε την μπάλα μέσα στα δίχτυα δεν είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει κάποια στιγμή, όπως έλεγε ο Πέζλι, ποιος το είχε πει, ότι όταν είμαι μέσα στην περιοχή. Πώς το λέει, δεν θυμάμαι, το ξέχασα κιόλας. Τη βάζει την πάω στο πλεκτό και συζητάμε μετά όταν είσαι μέσα στην περιοχή. Δεν κάθεσαι τώρα να μπαίνεις πασούλες μέχρι να μπεις την μπάλα στα δίχτυα. Βέβαια, και αυτό είναι αποτύπωμα, βλέπετε, ότι από τη μεγάλη περιοχή 51% και 41% έξω από την περιοχή. Mm-hmm.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε πώς δέχονται τις επιθέσεις, τα σούτ, συγγνώμη. Παρότι, είπαμε, αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται, βλέπουμε τα σούτ που δέχονται είναι από τον άξονα. Και έχουν πάλι, ενώ σου πατάνε περιοχή, έχουν το ίδιο ελάττωμα. Γιάννη, και τα τέσσερα γκολ που βάλαμε ήταν από τον άξονα. Ναι. Και τα τέσσερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Και θα δούμε στην επόμενη κάρτα αυτό που λέμε, ότι τα άκρα τους πονάνε. Εντός αγωγικών. Καταρχήν ο Ντέλφι δεν είναι. Πονάνε. Θέλω να πω. Ανάποδα. Είναι πολύ καλά τα άκρα τους. Προσέξτε, ο Ντέλφι δεν είναι αριστερό μπακ. Έτσι. Είναι κατά συνθήκη αριστερό μπακ. Και παίζει και ο Ντανίλο δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κομπανί. Γιατί εδώ βλέπουμε ο Ταμέντι Στόουνς, ίσως. Πιθανόταν να παίξει και ο αρχηγός. Πώς τον λένε. Επίσης, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Στέρλινγκ ή ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος Μπερνάρντο Σίλβα όταν παίζει είναι θάνατος. Ναι. Είναι φωτιά. Είναι τρομερός. Εξαιρετικός παίχτης. Στην άμυνα πίσω, το θυμήθηκα, είναι πιθανό να ξεκινήσει και ο Λαπόρτ. Ή ο Λαπόρτ επίσης. Το διάβασα αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Λαπόρτ στο Άνφιλντ. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα παιχνίδι που είναι φωτιά. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ οι δύο ομάδες, οπότε δεν υπάρχει κάτι να σε επηρεάζει. Αυτό που επηρεάζει την άβρα της ομάδας που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, τίτλους κουλουπού, 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 αλλά εγώ θέλω να τονίσω κάτι το οποίο μερικοί το βλέπετε ας πούμε σαν δεδομένο και αυτά τα δεδομένα εμένα με ενοχλούν. Γιατί εγώ μπαίνω σε κάθε παιχνίδι και έχω, πώς αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον έτσι, 11-11. Το ότι μπορεί να είμαι ο καλύτερος ή ο καλύτερος στο νησί βάσει τίτλων κλπ. Στα ευρωπαϊκά, δεν έχει άμεση σχέση. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, προσήλωση στο στόχο, όπου είναι να μην δεχτείς γκολ και να χτυπήσεις κόμπρα. Όπου βρεις μπόσικο, αν του κάνεις ένα 4-1 πάλι, μην ξεχαστείς για 5 λεπτά, φας 2 γκολ και το ακυρώσεις όλο. Και γιατί το 4-1 έχει καμία σχέση με το 4-3. Και για να πω και κάτι άλλο σημαντικό, ότι δεν μπορείς να τους δώσεις 90 λεπτά την μπάλα. Θα φας 5 γκολ. Τι λες τώρα. Πρέπει να παίξουμε και επιθετικά, δεν μπορούμε να τους περιμένουμε. Τους καθαρίζεις στεγνά. Εντός αγωγικών δηλαδή, όταν είπες πριν αντεπίθεση και αυτά, για να μην τον παρεξηγηθούμε, παίζεις συντηρητικά. Δεν παίζεις αμυντικά όλοι πίσω στην άμυνα και γιούρια. Όχι, ελέγχεις το παιχνίδι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό που λες είναι το σημαντικό. Ελέγχεις το παιχνίδι. Ποιον θα βάλεις να παίξεις το παιχνίδι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στο κέντρο μιλάω για το κέντρο, γιατί όταν θα παίξουμε Φερναντίνιο, Σίλβα και Ντεμπρούινε και εσύ θα παίξουμε το Χέντερσον και το Βαϊνάλντουμ στην ηλιά μας. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει ακριβώς. Πρέπει να παρακαλάμε να είναι υγιής ο Τσάν και να παίξει και να παίξει Τσάν, Τσάμπερλεϊν και Μίλνερ. Λοιπόν, πριν ξεκάθαρα κλείσουμε, να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια αυτά θα τα δούμε στο γνωστό μας τέκι, στο Wydram, στο Σκοτσέζο. Στάση μετρό Αμπελόκηποι και Μεγάλη Τετάρτη σήμερα αλλά και Τρίτη του Πάσχα και να κλείσουμε με κάτι που ανέβηκε στο Twitter της του επίσημου συλλόγου ότι η ομάδα, προσέξτε να τι κάνει, θα βγάλει μεγάλη οθόνη στο Anfield για να δούνε τον ημιτελικό για όσους δεν πάρουν εισιτήριο στο Etihad. Ναι, το βλέπουμε και τη σχετική ανακοίνωση της ομάδας. Αυτό. Και υπάρχει ένα εισιτήριο, νομίζω, 5 λίρες το άτομο, 5 και 10, κάτι τέτοιο. Ή συνδυασμό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κάποιες τιμές, αυτές, γιατί εμείς δεν με αφορούν έτσι κι αλλιώς. Να ευχηθούμε να γίνει ένα παιχνίδι αντάξιο του μεγέθους του παιχνιδιού που έχουν κάνει οι δύο ομάδες φέτος. Γιατί έχουν κάνει ίσως στο top 5 των ομάδων που έχουν παίξει την καλύτερη μπάλα φέτος στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι καλύτερες, για να μην είμαστε και πολλοί αλαζόνες. Αλλά έχουν παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στις 5 top. Σίγουρα στις 5 σίγουρα στις 5 top στην Ευρώπη. Για μένα η City ίσως και είναι στην κορυφή. Ναι. Λοιπόν, εκοδός ψαλμός αλληλούια και δεν θα έχουμε δυνατότητα του report διότι θα είμαστε σε μια φάση εορτινή. Red glasses δεν υπάρχουν κανονικά, μην αγχώνεστε. Με άλλα θέματα. Απλά δεν έχουμε φρέσκα κουλούρια να κάνουμε το σημάσμα. Θα το κάνουμε όμως όταν γυρίσουμε το καλό από τη μεγάλη εβδομάδα. Πάντως, red glasses κάθε μέρα. Υπάρχουν σταθερά. Μέχρι και Δευτέρα, Τρίτη. Τετάρτη. Μέχρι και Τετάρτη του Πάσχα. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά. Να δούμε ένα παιχνίδι και φυσικά να κερδίσει ο καλύτερος. Δηλαδή εμείς. Να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια.